Agrapidou Dental Clinic και στα Dental Chats, η Αναστασία Σαραντίδου, η οποία θα μας μιλήσει πάλι για το πρόθεμα στήθους που έχει φτιάξει με 3D printing. Και επειδή η Αναστασία λοιπόν απαντάει και στα δύσκολα, έρχεται η προσωπική ερώτηση, η οποία για να πω την αλήθεια την είχα ρωτήσει, αν μου επιτρέπει να την κάνω, και μου είπε ναι. Θέλω να μου πεις την προσωπική σου εμπειρία όταν έκανες τη μαστεκτομή με τον σύντροφό σου. Λοιπόν, εγώ όταν... Γιατί θέλω συγγνώμη, θέλω να το ακούσουν όλες οι γυναίκες, γιατί πραγματικά περισσότερες από εμάς φοβούνται ότι αν προβούν στη μαστεκτομή που πρέπει να την κάνουν γιατί θα σώσουν τη ζωή τους, μετά θα έχουν πρόβλημα, δεν θα έχουν ερωτική ζωή ή θα τις κοιτάξει ο σύντροφός της περίεργα. Εγώ θέλω να ακούσετε από την Αναστασία που έχει την προσωπική εμπειρία από πώς το βίωσε. Υπάρχουν πολλοί χωρισμοί να πούμε. Μετά από μία μαστεκτομή υπάρχουν χωρισμοί. Εμένα είναι το αντίθετο. Εγώ μέχρι να κάνω την επέμβαση δεν είχα κάποια σχέση. Εντάξει, έτρεχα, κοιτάς την υγεία σου. Μετά βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος με γνώρισε με μαστεκτομή, γνώριζε την ιστορία μου γιατί μιλούσαμε και με στο νοσοκομείο μέσω το social, ρώτησε τι κάνω και όλα αυτά. Πέρασαμε μαζί όλη τη διαδικασία τη δύσκολη της χημοθεραπείας, δηλαδή μέζησε και χωρίς μαλλιά, μέζησε και να είναι και τα πατώματα, γιατί η χημοθεραπεία είναι για μια μένα πολύ δύσκολη διαδικασία. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι, συμφωνώ, αντί της επέμβασης. Η επέμβαση δεν είναι τίποτα. Για μένα, έτσι. Για όλους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολύ προστατευτικός. Με πήγαινε στις χημιοθεραπείες μου, 6 ώρα το πρωί σκονότανε. Ήταν πολύ, δεν μ' άφηνε να κάνω τίποτα. Δεν είχα πρόβλημα, δεν είχαμε πρόβλημα δηλαδή. Και τις επόμενες μας πηγαίναμε, δηλαδή ζούσαμε κανονικά σαν ζευγάρι τη ζωή μας. Δεν είχε αλλάξει κάτι. Σαν να ήμασταν φυσιολογικοί. Πολύ θετικό. Δεν πήγαινε ποτέ δηλαδή η συζήτηση εκεί. Και τέλος πάντων, όταν μπορούσαμε να φτάσουμε τέλος πάντων σε κάποια κατάσταση, του επέτρεψα και να το αγγίξει κιόλας. Γιατί πολλοί δεν αγγίζουν καν την τομή. Mm-hmm. Δεν θέλουν, δηλαδή, να αναπτυχιάσουν, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, ναι. Ή τις διώχνουν τις γυναίκες τους. Και είναι μια τομή, σαν να αποκόψει το χέρι μου. Βέβαια, το ξύμορο τη υπόθεση στην προηγουμένη περίπτωση είναι ότι όταν τελειώσαμε όλη αυτή τη διαδικασία, που πέρασε τη δύσκολη διαδικασία, τα χωρίσαμε. Όταν άρχισαν δηλαδή και βγαίναν τα μαλλιά μου και κυκλοφορούσα πιο άνετα, επανήλθε η κανονικότητα λιγάκι και με το ραδιόφωνο ακόμα καλύτερα, γιατί δεν την είχα σταματήσει ποτέ. Εκεί δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε και έφυγε. Ίσως θεώρησε ότι έκανε ένα καλό και τώρα αφού μπορεί μόνη της. Αυτό δεν ξέρω, αυτό μπορεί να μας το εξηγήσει μόνο ο Δήμος που είναι ψυχολόγος. Έτσι. Τώρα μην τα πάμε και στα ζώδια που είναι Δήμος, αλλά μου το αναφέρω. Όχι, γιατί και εγώ δεν Δήμος είμαι. Γι' αυτό το αναφέρω. Αυτό μην το αναφέρεις και πολύ. Οπότε δεν είχα θέμα και μάλιστα να σου πω ότι και τώρα ακόμα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρον άνθρωποι. Ξέρουμε, γιατί δεν την έχω κρύψει. Αν δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεσαι, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα μας, έτσι. Αντιθέτως, έχω βγάλει και πολλές σκληρές φωτογραφίες. Όπως έκανα και στην παρουσίαση, αν δείτε τις φωτογραφίες που πέθανε. Σίδα. Ήταν light. Υπάρχουν και δύο σκληρές φωτογραφίες, γιατί πρέπει να ξέρει και μια γυναίκα, περνάς και το μήνυμα έτσι, ότι κοίταξε να δεις, κάνει προληφιά, μια φωτογραφία είναι. Κοίτα, τι θα τράβηξεις μετά. Και θέλω να πούμε ότι ο καρκίνος του μαστού είναι 90% ιάσιμος. Εάν ανιχνευτεί στα πρώτα στάδια, στο πρώτο στάδιο κυρίως, είναι 90% ιάσιμος. Επομένως, πηγαίνετε και κάντε μαστογραφία μετά τα 40 κάθε χρόνο. Σώζει τη ζωή σας. Αναστασία μου, είσαι ανατρεπτική, είσαι πολύ δυναμική, είσαι δημιουργική, αληθινή. Σε θαυμάζω, γιατί έχεις το σθένος και βγαίνεις και λες την ιστορία σου. Έχεις τη δύναμη να βοηθήσεις και άλλες γυναίκες.
Και πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που είσαι τόσο ειλικρινή και είπες τα πράγματα όπως είναι. Εγώ ευχαριστώ και θέλω από την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε και την Περιφέρεια Αττικής και ιδιαίτερα την Περιφέρεια Αττικά τη Σταυρούλα Χαρδουνάκου που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή το project και μας διοργάνωσε αυτή την πολύ όμορφη παρουσίαση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο. Πραγματικά όμορφη παρουσίαση και όλοι ο κόσμος είμαστε κάτι. Πολύ σημαντικό. Μακάρι. Έτσι είναι. Άλλη μια εκπομπή Dental Chats έφτασε στο τέλος της. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε στο Agrapidou Trainer Clinic. Αν σας αρέσουμε, αν σας άρεσε και η Αναστασία Σαραντίδου, να κάνετε κοινοποίηση και βέβαια πολλά like. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε.